Κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα, προβληματίστηκα πολύ για το αν θα έπρεπε να διοργανωθεί η σημερινή ομιλία στην πόλη μας, την πόλη της Αμφιχλίας. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήμουν σίγουρος αν έπρεπε να τολμήσω ένα τέτοιο εγχείρημα. Η πνευματική φτώχεια, η οικονομική, κοινωνική κρίση, η πτώση των αξιών, η καταράκωση των θεσμών, η βεβήλωση της ιστορίας μας, η μετριότητα από την μία και η υπερβολή από την άλλη, η αντιπαλότητα προσώπων, ομάδων κοινωνιών που λαμβάνουν χώρα στον τόπο μας, με βασάνιζαν και με βασανίζουν καθημερινά. Όταν διάβασα την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις αρχές Οκτωβρίου τρέχοντος έτους και με προσοχή άκουσα τους πύρινους, θεολογικούς, θα τολμούσα να πω και πατριωτικούς λόγους του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Νικολάου, έλαβα την απόφαση να διοργανωθούν τρεις ομιλίες στην αρχιερατική περιφέρεια Αμφιχλίας. Μία στην Αμφίκλεια, μία στην Ελάτια και μία στην Κάτω τη Θωραία. Με θέμα η ελληνική ιδιωματική γλώσσα στην καθημερινή μας επικοινωνία ομιλία, με ομιλητή τον καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Αδάμ Αδάμ. Και άλλες τρεις ομιλίες με θέμα οι ρίζες της ελληνικής γλώσσας και η επίδρασή της στην Ευρώπη στα λύκια των πόλεων που προανέφερα. Επιγραμματικά, θέλω να σας ξεδιπλώσω δύο σκέψεις μου που με οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος της σημερινής ομιλίας. Κατά τους αρχαίους Έλληνες, η θεολογία είναι η επιστήμη των επιστημών. Όλες οι άλλες επιστήμες είναι θεραπενίδες της θεολογίας. Τα επιτεύγματα των επιστημών είναι, θα έλεγα, εργαλεία στα χέρια της θεολογίας για να αποδείξει στον άνθρωπο την ύπαρξη του Θεού. Ο χριστιανισμός από την πρώτη στιγμή χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα για να εκφραστεί και να εκφράσει τα οικουμενικά του ιδεώδη. Αυτή η ένωση χριστιανισμού και ελληνικής γλώσσας είναι μοναδική στην ιστορία. Ο χριστιανισμός μπορούσε άψογα τις ύψιστες θεολογικές έννοιες, τα τέλεια νοήματά του, τα οικουμενικά και πανανθρώπινα ιδεώδη του, να τα κάνει κατανοητά μέσα από την πιο πλούσια στον κόσμο γλώσσα, την ελληνική. Από την άλλη αυτή η γλώσσα, η μαγική γλώσσα των Ελλήνων, όπως την αναφέρει ο κύριος Αδάμ, βρέθηκε κυριολεκτικά στο απόγειό της, όταν είχε να ερμηνεύσει τα πρωτάκουστα πρωτόγνωρα για τον κόσμο κηρύγματα του Ευαγγελίου, την διδασκαλία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ζούμε σε έναν πανέμορφο τόπο με απαράμιλη ομορφιά, σε έναν, αν μου επιτρέπετε, ευλογημένο οικόπεδο που μας παραχωρεί ο Τριαδικός Θεός. Σε αυτόν τον τόπο, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, άνθησαν και καρποφόρησαν οι επιστήμες και οι τέχνες, η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική και όχι μόνο απογειώθηκαν, αλλά έφτασαν στην αποκορύφωσή τους. Από εδώ, τούτο τον μικρά γεωγραφικό χώρο, φωτίστηκε όλη η ανθρωπότητα. Μέσα στο διάβα της ιστορίας, τα ιδεώδη του χριστιανισμού και του ελληνισμού διαδόθηκαν και έδωσαν φως σε όλη την οικουμένη. Η ιστορία όχι μόνο πλούσια, αλλά μοναδική, που αφήνει άφωνο ακόμη και τον σημερινό μελετητή Έλληνα ή ξένο. Για την αρχαία Ελλάδα αναφέραμε προηγουμένως συνοπτικά. Για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, η οποία είναι μοναδική στον κόσμο που βασίλεψε για 1100 χρόνια, είναι γνωστό σε όλους ότι οι Ρωμαίοι μας κατέλαβαν με τα όπλα, ενώ εμείς τους καταλάβαμε με το πνεύμα. Για την Επανάσταση του 1821, τι να πρωτοπεί κανείς. Μια χούφτα άνθρωποι, λιγότεροι από 1 εκατομμύριο, τα έβαλαν με μια τεράστια αυτοκρατορία και τα κατάφεραν με μόνον όπλο την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Κατάφεραν κάτι που φαινόταν παράλογο σε όλους. Όμως εκείνοι το τόλμησαν, πληγώθηκαν, πόνεσαν, τραυματίστηκαν, θρύνησαν νεκρούς, όμως στο τέλος βγήκαν νικητές και απόλαυσαν την ελευθερία τους. Νεότερη ιστορία, το αξέχαστο ελληνικό αλυσμόνητο έπος του 1940, που για άλλη μια φορά ο Έλληνας θυμίζει τον Δαβίδ εναντίον των Γολιάδ, τον Έστωρα εναντίον του Λιέου. Αμέσως μετά, η παλαϊκή, από όλους τους Έλληνες εθνική αντίσταση εναντίον των πανίσχυρων κατακτητών.
που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ, να πει: «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν σαν ήρωες, από εδώ και πέρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Κυρίες και κύριοι αγαπητοί χριστιανοί, τα γράμματα και οι τέχνες, η ιστορία, η δημοκρατία, ο πολιτισμός, η κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα, οι διαχρονικές αξίες, ο χριστιανισμός, η εκκλησία, η πίστη αυτού του λαού, του Έλληνα, δεν αγαπήθηκε από όλους. Άλλους άφησε αδιάφορους. Άλλοι όμως μίσησαν αυτόν τον τόπο, την Ελλάδα, τους Έλληνες, είτε από αισθήματα κατωτερότητος, είτε για λόγους συμφέροντος. Αναφέρω συγκεκριμένα μία παράγραφο από το κεφάλαιο 15 του έργου «Η γέννηση της τραγωδίας» του 1872 του Νίτσε. «Απεδεδειγμένα», λέει ο Νίτσε, «σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τις Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε και αν δημιουργούσαν φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό μοντέλο. Συρρυκνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, με καρικατούρα. Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπά εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους που είχε τον Εύρο να ονομάσει βαρβαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφος του. Κανένας», συνεχίζει ο Νίτσε, «από τους επαναμφανιζόμενους εχθρούς τους δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κόνιο με το οποίο θα μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε από αυτούς. Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή να διατεράξουν την υπέροχη ομορφιά τους. Έτσι οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, πού και πού κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίωχοι κάθε επερχόμενο πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχομένων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητος σε σχέση με τους ηνίωχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλιο πίδημα». Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Χένρι Κίσιγκερ, το έχει και η εφημερίδα του Δαδιού, είχε πει τα εξής: «Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κουμαντάρονται. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές τους ρίζες, έτσι ίσως καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμβιβαστούν. Εννοώ βέβαια να χτυπήσουμε τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματα, έτσι ώστε να οδετεροποιήσουμε τη δυνατότητά τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδιά μας κτλ. Κτλ». Το τραγικό όμως αυτής ιστορίας είναι ότι και Έλληνες, εντός παρενθέσεως η λέξη, προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τα λεγόμενα του Κίσιγκερ. Δύο παραδείγματα πιστεύω θα ήταν αρκετά. Στις αρχές του έτους, το τηλεοπτικό κανάλι του Sky είχε μία απαράδεκτη ιστορικά σειρά εκπομπών για το 1821. Ξέχασαν, δεν γνωρίζω πώς, να αναφερθούν στο πρωταγωνιστικό έργο της Εκκλησίας, που κατά το τότε Γάλλο πρόξενο Πουκεβίλ είχε 6.000 κληρικούς νεκρούς, ιερείς και αρχιερείς. Το απαράδεκτο δε, όχι μόνο λάθος, αλλά έγκλημα κατά των Ελλήνων και της ιστορίας ήταν ότι η τηλεοπτική σειρά αναφερόμενη στην πολιορκία του Μισολογγίου έδειχνε ένα νεκρό ελεύθερο πολιορκημένο Έλληνα να τον μυριολογεί μια γυναίκα η οποία μιλούσε άλλη γλώσσα και όχι ελληνικά. Δεύτερο, η δημοσιογράφος Ουρανία Γαλανού στην εφημερίδα Δημοκρατία στις 16 Ιουλίου του 2011 γράφει: «Πριν από λίγες ημέρες, ο ιστορικός κύριος Κολιόπουλος παρέδωσε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το νέο βιβλίο ιστορίας της 6ης Δημοτικού και ανέμενε τυπικά την εγκρισή του για να διανεμηθεί τη νέα σχολική χρονιά στα δημοτικά σχολεία. Έκπληκτος όμως, ο συγγραφεύς ενημερώθηκε από στελέχη του Υπουργείου ότι το βιβλίο δεν εγκρίνεται
η κοσμοπολίτισσα υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου δεν ενέκρινε την αντικατάσταση της λέξης συνωστισμός με τη φράση «ξεριζωμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» και η κυκλοφορία του πάγωσε. Εδώ θέλω να αναφέρω κάτι. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, με κάλεσε στο σπίτι του ο Κώστας Πεντεδέκας, γιατί με ήθελε κάτι. Συζητήσαμε και φεύγοντας μου δώρησε το βιβλίο του με τον τίτλο «Η ιστορία μιας μικρασιάτισσας». Όταν πήγα στο σπίτι στους Ξυλικούς άρχισα να το διαβάζω. Έφτασα στην 58 σελίδα και διαβάζω την απάντηση της μικρασιάτισσας γιαγιάς προς την εγγονή της. Ακούγαμε την καταστροφή, αλλά όταν ήρθε η ώρα πιόνι, την Κυριακή το μεσημέρι πήγαμε στην εκκλησία να μας πει ο παπάς ποια ήταν η πραγματική κατάσταση και εκείνος μας είπε «Μην ανησυχείτε, δεν έγινε τίποτα, όλα αυτά είναι διαδόσεις». Έδινε θάρρος στο λαό. Είχαμε καλό παπά. Όταν ήρθαν οι Τούρκοι τον σφάξανε. Και συνεχίζει παρακάτω. Ο Στέλιος μας, όταν ήρθε στη Σμύρνη, αργότερα τον πιάσανε εχμάλωτο, τον σκοτώσανε. Τον πήρανε στην πορεία με άλλους εχμαλώτους. Ήταν πολύ ψηλός και παχής. Λαχάνιασε, λιγοθύμεσε, έπεσε κάτω. Δεν άφησαν κανέναν οι Τούρκοι να τον σηκώσει. Τον χτυπήσανε, έμεινε νεκρός στη γη. Τέτοια πράγματα έφερε η καταστροφή. Εδώ μπαίνουν κάποια ερωτήματα άμεσα. Γνωρίζετε εσείς, έχετε ακούσει για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Παλαιόν Πατρό Γερμανό, τον Σαλόνον Ισαΐα, τον Ταλαντίον Όφητο, τον Ρογόνι Ιωσήφ, τον Αθανάσιο Διάκο. Πόσοι υπεύθυνοι της σειράς για την Επανάσταση το 1821 στο Σκάι δεν ανέφεραν τίποτα. Έχετε ακούσει εσείς για τον ιερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης. Πώς και γιατί το Ελληνικό Υπουργείο εμένει στη λέξη συνωστισμό. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης αναφέρει στα απομνημονεύματά του εδώ και λέει «Εμείς με σκιά μας τον Τίμιο Σταυρό επολεμήσαμε ολούθε σε κάστρα, σε ντερβένια, σε μπογάζια και σε ταμπούρια. Και αυτός ο Σταυρός μας έσωσε, μας έδωσε τη νίκη και έχασε τον άπιστο των Τούρκων. Τόση μικρότητα στο Σταυρό, τον σωτήρα μας. Και βρίζουν οι πολυμένοι εις τους ξένους και τους παπάδες μας και τους ζυγίζουν άνανδρους και απόλεμους. Εμείς τους παπάδες τους είχαμε μαζί εις κάθε μετερίζη, εις κάθε πόνο και δυστυχία. Και συνεχίζει αυτός ο Άγιος της πατρίδος μας και ήρωας της πίστης μας. Όχι μόνο για να ευλογάνε τα όπλα τα ιερά, αλλά και αυτοί με ντουφέκι και για τα γάνη πολεμώνται σαν λιοντάρια. Ντροπή Έλληνες!» Τον κύριο πυλώνα του ελληνισμού, την εκκλησία, εδώ και χρόνια έχουν αρχίσει με πλάγιο ή ευθύ τρόπο, άμεσα ή έμεσα, να τον χτυπούν. Πολιτικός γάμος, πολιτική κηδεία, πολιτικός όργος, άθεη πολιτική, κατέβασμα των εικόνων όλων των χριστιανικών συμβόλων από τα σχολεία και από τα δημόσια κτίρια, ο λεγόμενος δήθεν χωρισμός εκκλησίας και κράτους και τελευταία μία χειροτονία σε αναλογία 10 συνταξιούχων κληρικών. Άξιο απορίας για τους σκεπτόμενους. Πόσοι οι υπεύθυνοι παραβλέπουν ότι με αυτό το μέτρο, το νόμο, η επαρχία μας, τα χωριά μας, η ελληνική ύπαιθρος πεθαίνει. Δεν βλέπουν ότι μετά το δάσκαλο, τον αγροφύλακα, τον πρόεδρο, διώχνουν το μοναδικό στήριγμα των χωρικών, τον παπά τους, ο οποίος δεν είναι μόνο ο λειτουργός στην ενορία, αλλά ο άνθρωπος που οι γιαγιάδες και οι παππούδες για όποια ανάγκη, πρόβλημά τους, απευθύνονται σε αυτόν. Φάρμακα, ψωμί, ψυχικά προβλήματα, υγείας, μεταφοράς, όλα στον παπά του χωριού. Αγαπητοί χριστιανοί, μέσα σε σύντομο χρόνο προσπάθησα να σας μεταφέρω τους προβληματισμούς μου, τις σκέψεις μου για το σήμερα και το αύριο του τόπου μας, το οποίο φαίνεται ζωφερό. Ο δρόμος που έχουμε πάρει είναι κατηφορικός και οδηγεί στην αφάνεια και την καταστροφή. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτή την κατάτεια ή θα αφαιθούμε μαζί με τα παιδιά μας στα χέρια αυτών που θέλουν να αφανίσουν την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Και βέβαια μπορούμε να γυρίσουμε στις πατρογονικές μας διαχρονικές αξίες, να διατηρήσουμε ενότητα, ομοψυχία, γιατί είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Να έχουμε ανθρώπινες σχέσεις αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας. Χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός της ζωής μας,
Να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, να αποδεχτούμε τους συνανθρώπους μας, προσφορά προς αυτούς, σεβασμός προς τους άλλους, καταλλαγή και συμβίωση όλων μαζί. Συσπήρωση στις ενορίες μας, να γίνουμε πραγματικά ο λαός του Θεού όταν κάνουμε πράξη το Ευαγγελικό, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Να γεμίσουμε φως, ορθοδοξία, Χριστό. Επιστροφή στη δημιουργική πρωτοπόρα πορεία, την πορεία που έχουμε πλαστεί. Πορεία προς τον Δημιουργό μας, τον Τριαδικό Θεό. Σας ευχαριστώ. Πριν έρθει ο κύριος Σαδάμ στο βήμα, θα παρακαλούσα τον αναπληρωτή δημάρχου Αμφιτείας Ελατίας να μας κάνει ένα χαιρετισμό και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η κυρία του κυρίου Αδάμ περίπου, η οποία είναι 40 λεπτά, και αμέσως μετά θα δοθεί και χρόνος για τυχόν ερωτήσεις. Ελατή, κύριε.